Επίσης, ο Σουλτάνος Σαλαντίν, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, κατέκτησε την Ιερουσαλήμ το 1187 μετά Χριστόν. Γνωρίζοντας λοιπόν το θαύμα αυτό και με επίσημο διάταγμα του ίδιου του Σαλαντίν, η κατοχή του Πανάγιου Τάφου και του Γολγοθά αποδίδεται και πάλι στους Έλληνες. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε η συμμαχία του με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ισάκιο Άγγελο και αναφέρει: «Από τώρα προστάζω ο Πατριάρχης των Ρωμαίων», δηλαδή των Ελλήνων, «τον οποίον είχε εδώ η Ιερουσαλήμ, να ορίζει όλα τα γέννη των Ναζωραίων», δηλαδή των Χριστιανών, «όσοι δηλαδή έρχονται εδώ, Αρμένοι, Κόπτες, Σύριοι, Νεστεριανοί και Φράγκοι, και όλα τα έθνη είναι Ναζωραίοι, και όσα έθνη είναι Ναζωραίοι, τον Καμαμέ», δηλαδή τον Ναό της Αναστάσεως, «αυτός να τον ορίζει, και στον λεγόμενο τάφο του Ιησού, αυτός να εισέρχεται και να λαμβάνει το φως από εκεί, και να το μεταδίδει σε όλους τους Ναζωραίους, και ο Ναός της Αναστάσεως να μένει στο εξής απείρακτος, και κανείς από τους μουσουλμάνους να μην τολμήσει να το μετατρέψει σε τζαμί, οι δε Ναζωραίοι να εισέρχονται ανεμπόδιστα σε αυτόν. Έτσι προστάζω και κανείς από τους μουσουλμάνους να μην τολμήσει να παραβεί την προσταγή μου». Το Μεγάλο Σάββατο της 4 Απριλίου του 1192, ο Σαλαντίν ήταν έκπληκτος που αντίκρισε την ανάφλεξη της ακίνητης κανδύλας. Ως κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ, εισήλθε στον Ναό της Αναστάσεως και συμμετείχε με επισημότητα στην τελετή του Αγίου Φωτός. Το γεγονός αυτό καταγράφεται στα δύο σημαντικότερα χρονογραφήματα της Τρίτης Σταυροφορίας. Το πρώτο, γραμμένο στη λατινική γλώσσα από τον Άγγρο ιερομόναχο Ριχάρδο, είχε τίτλο «Χρονικό του Οδηπορικού του Ριχάρδου». Το δεύτερο χρονογράφημα, γραμμένο στην παλιά γαλλική γλώσσα από τον χρονογράφο και ποιητή Αμβρόσιο, έχει τίτλο «Ιστορία του Ιερού Πολέμου». Και τα δύο έργα περιγράφουν τη σταυροφορία του Άγγλου βασιλιά Ριχάρδου, του Λεοντόκαρδου, και χρονολογούνται στην περίοδο 1200 έως 1222. Βλέπουμε την δίγηση του Ριχάρδου περί της τριπλής ανάφλεξης της ακίνητης κανδύλας ενώπιον του Σαλαντίν, κώδικας Corpus Christi, College, MS 129, φύλλο 68α, 68β, 13ος αιώνας, Πανεπιστήμιο του Cambridge. Και εδώ βλέπουμε το φύλλο με το απόσπασμα της ιστορίας του Αμβρόσιου που πωλήθηκε από τον Νίκο Σότμπις. Το πολύτιμο χειρόγραφο βλέπουμε εδώ της βιβλιοθήκης του Βατικανού με την αναφορά του Αμβρόσιου περί της τριπλής ανάφλεξης της ακίνητης κανδύλας ενώπιον του Σαλαντίν, κώδικας VAT Reg 1659, στήλες 61β, 62α, Bibliothetica Apostolica Vaticana.